Υπό την παρουσία του Υπουργού Οικονομίας Χρήστου Σταϊκούρα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έκθεσης του ΟΣΑ για τη δημοσιονομική πολιτική και την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη δεκαετία 2008-2018 σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η αναβαθμισμένη πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας μας αποτυπώνει το κλίμα σταθερότητας και ανοίγει νέες προκλήσεις και στο πεδίο της άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής, για τις οποίες πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τοποθετήσεις στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την επιλογή σας να παρουσιαστούν εδώ, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τα αποτελέσματα της έκθεσης του ΟΣΑ. Φιλοδοξούμε αυτή η κοινή δράση να αποτελέσει την αφετηρία μιας στενότερης και ακόμη πιο επικοδομητικής συνεργασίας, που θα είναι βασισμένη στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα συνεχίσει την εξωστρεφή του πορεία. Θα συνεχίσει να έχει ανοιχτές τις πόρτες του σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Θα είναι εδώ για να στηρίξει τους συναδέλφους μου δημοσίους υπαλλήλους στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν σε διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και να τους ενισχύσει με τις απαραίτητες δεξιότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους του ΟΣΑ που ανέλαβε το έργο της αποτύπωσης της πρόοδου που συντελέστηκε τη δεκαετία αυτή και πάντοτε υποστηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της χώρας τόσο μέσα από την παροχή τεχνικής βοήθειας όσο και μέσα από τις μόνιμες ομάδες ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα προϋπολογισμού, στις οποίες συμμετέχουμε. Όλοι οι παρευρισκόμενοι σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουμε ότι η δεκαετία αυτή ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για τη χώρα μας, με την εφαρμογή διαδοχικών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής από διάφορα κυβερνητικά σχήματα, που συνέβαλαν μεν στην επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά όχι χωρίς κόστος για την εθνική οικονομία και τις διάφορες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Ωστόσο, εν μέσω αυτής της εκτεταμένης δημοσιονομικής προσαρμογής, σημειώθηκαν και μια σειρά από σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν άρδιν την εικόνα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στην Ελλάδα. Η θέσπιση της κατάρτισης μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Η επικαιροποίηση και προσαρμογή του δημόσιου λογιστικού στα νέα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά δεδομένα και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Η ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής. Η παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση, μηνιαία. Η παροχή μεγαλύτερης υπευθυνότητας στα Υπουργεία για τη διαχείριση των προϋπολογισμών τους μέσα από το θεσμό των ΓΔΟΗ είναι μερικά μόνο από τα βήματα προόδου που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη δεκαετία. Κυρίε και κύριοι, η έκθεση αναγνωρίζει ότι έγινε σημαντική πρόοδος στο σύστημα δημοσιονομικού προϋπολογισμού της Ελλάδας, κυρίως στους τομείς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και κατάρτισης του προϋπολογισμού. Χαρακτηρίζει, και θα επικεντρωθώ λίγο σε αυτό, το νόμο του 2014, το νόμο 4270 του 2014, το νόμο που είχα την τιμή με συνεργάτες του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα, να συντάξουμε και να εισηγηθώ στο Κοινοβούλιο ως μια ουσιαστική, ως μια συνεκτική μεταρρύθμιση που έθεσε τις βάσεις, όπως χαρακτηριστικά λέει η έκθεση, για μια σύγχρονη προσέγγιση των δημόσιων οικονομικών στη χώρα μας. Με τον συγκεκριμένο νόμο αναθεωρήθηκε και εξυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και υποπτίας. Εναρμονίστηκε το εθνικό δημοσιονομικό πλαίσιο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις του δημόσιου λογιστικού. Αναδείχθηκε και εμπεδόθηκε
δύσκολη έννοια για την Ελλάδα, η έννοια της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Μεταξύ άλλων, με τη διάκριση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη δημοσιονομική διαχείριση, με την χαρτογράφηση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, με την θέσπιση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενός Fiscal Council και στην Ελλάδα.